Καλησπέρα φίλες και φίλοι του Λουνάρι Μπάλ. Μας βρήκαμε σήμερα εδώ για να προχωρήσουμε τα αγώνα της Α3 κατηγορίας μεταξύ των Rainbows με τους Ανεφόρων. Πρώτη επίθεση ανήκει στους Ανεφόρων. Με ένα εύστοχο σούτ τριών πόντων του Παπαδάκη να ανοίγει το μάτς και να κάνει το 3-0 υπέρ των Ανεφόρων. Τώρα στην επίθεση Rainbows με τους Λεύτο Γιάννη, Ρούτσι, Αντωνίου, Κλάδο, μεταφορά τώρα από τον Γκίκα και κατοχή περνάει στους Rainbows και τον Μητρόπουλο για τους Rainbows να συμπληρώνουν την πεντάδα, ενώ για τους Ανεφόρων έχουμε τους Λιάτη, Παπαδάκη, ο οποίος τώρα κλείσει την μπάλα, Γκίκα, Χρονόπουλο και Λιώση. Ολοκλήρωσε ο Παπαδάκης, έκανε το 4-0 για την ομάδα του, καθώς το προηγούμενο ήταν για 2. Ωραία κίνηση τώρα του Κλάδου, θα πετύχει το καλάθι για το 2-4. Πανέφεραν οι Ανεφόρων με τον Χρονόπουλο τώρα. Προσφέρει το διάδρομο, πηγαίνει μέχρι μέσα, βγάζει στον Λιάτη και πάλι Χρονόπουλος. Θα στοχίσει στους 2 πόντων. Κερδίζει το rebound ο Ρούτσης. Δίνει στο Μητρόπουλο. Αυτός ο Κλεφτογιάννη θα στοχίσει. Rebound από τον Μητρόπουλο. Ρούτσης. Αντωνίου σε σούτ 3 πόντων θα αστοχίσει. Λιώσει το rebound και δίνει στον Παπαδάκη. Τος παίρνει το διάδρομο αλλά θα αστοχίσει. Κερδίζουν οι Rainbow, συγγνώμη. Κλεφτογιάννη σε σούτ 3 πόντων θα αστοχίσει. Κερδίζει ο Γκίκας και είναι η επίθεση για τους Ανεφόρων. Χρονόπουλος, Παπαδάκης. Λιάτης σε σούτ 2 πόντων, δύσκολη προσπάθεια, θα ευστοχίσει για το 6-2. Κλεφτογιάννης. Αστόχησαν σε σούτ 3 πόντων οι Rainbows, κατοχή πέρασε στους Ανεφόρων με το ελιώσει να επαναφέρει για τον Χρονόπουλο. Κακή η πάσα του, έχουμε αλλαγή κατοχής, μπάλα στα χέρια των Rainbows με τον Κλεφτογιάννη να επαναφέρει για τον Ρούτσι. Κλάδος για τον Αντωνίου. Ωραία, γυρίζει και ο Κλάδος και θα ευστοχίσει για να κάνει το 6-4. Καθώς έχουν συμπληρωθεί ήδη 3 λεπτά του πρώτου της πρώτης περίοδου, συγγνώμη. Ο Γκίκας βρήκε το διάδρομο τώρα και πήγε μέχρι το καλάθι, όπου άφησε ωραία την μπάλα για το 8-4. Ρούτσι επανέφερε για τον Κλεφτογιάννη, αυτός για τον Κλάδο, ο οποίος θα κερδίσει το καλάθι και φάουλ, θα κάνει το 6-8 και δικαίωμα για μια συμπληρωματική βολή. Έχουμε αλλαγή σε αυτό το σημείο, τη θέση του Λιώση θα πάρει ο Μπουζαλάς για πρώτη φορά στον αγωνιστικό χώρο για τους Ανεφόρων. Ενώ ο Κλάδος είναι στη γραμμή των βολών για την συμπληρωματική του βολή. Θα στοχίσει, επιθετικό rebound όμως από το Ρούτσι, νέα επίθεση για τους Rainbows. Αντωνίου, κακή πάσα, το έκλεψε ο Γκλιάτης. Ολοκλήρωσε το κλέψιμο όμως, κακή πάσα, ασυνενεσία στην άμυνα των Rainbows. Έκλεψε ο Παπαδάκης και στόχισε για το 16. Ρούτσις τώρα για την ομάδα των Rainbows. Αστοχίζει ο Σουφριακόντων, κατοχή περνάει στους Ανεφόρων.
Ποδωδάκης θα περάσει τον αγωνιστικό χώρο στη θέση του Χρονόπουλου για τους ανεφόρων. Και ο Ποδωδάκης σε νέα επίθεση. Ωραία η κίνησή του, θα ευστοχίσει για το 12-6 υπέρ των ανεφόρων. Λεφτό Γιάννης άλλαξε με τον Αντωνίου, αυτός τον Ρούτσι. Πάρει το σούτ για 2, με ταμπλό θα ευστοχίσει για το 8-12. Σαμπανάκης. Αλλαγές για την ομάδα των Rainbows. Οι θέσεις των Αντωνίου και Κλεφτογιάννη θα πάρουν οι Φιτίλης και Αλεξόπουλος Χρήστος. Κερδίζει τώρα ο Φιτίλης, δίνει στον Αλεξόπουλο Χρήστο. Αυτός τον Ρούτσι. Μητρόπουλος αστοχής σε σουτ 2 πόντων, κερδίζει ο Σαμπανάκης. Αυτά και με αυτά περάσαμε το πρώτο μισό του πρώτου δεκαλέπτου. Παπαδάκης, σουτ για 2, θα αστοχίσει. Γκίκας από κάτω, έρχεται για να αστοχίσει για το 14-8. Αλεξόπουλος. Ρούτσης, σουτ για 3, μπάλα στο Στεφάνη, Αλεξόπουλος το επιθετικό rebound και πάλι Ρούτσης. Διστάζει για άλλο ένα σουτ τριοπόδο. Ταμπλό τώρα θα αστοχίσει για το 10-14. Γκίκα στον Σαμπανάκη. Γκίκα. Παπαδάκη. Προσποίηση. Θα αστοχίσει όμω, κερδίζει ο Αλεξόπουλος και θέλει να βγει στην κόντρα επίθεση για την ομάδα του. Θα κερδίσει το φόλ. Ρούτσι θα παραφέρει για τους Rainbows για τον Κλάδο. Φιτίλης. Ωραία στον Αλεξόπουλο, αλλά έκλεψε εκεί ο Γκίκας. Με τη μία θέλει να βγάλει στο Ποδωδάκη. Αυτός μένει μόνο να ολοκληρώσει και θα καταφέρει για το 16-10. Κλάδος επανέφερε για τον Ρούτσι. Πάλι Κλάδος. Αλεξόπουλος. Φιτίλης. Πάρει το σούτ για 2, αλλά θα αστοχίσει. Κερδίζει ο Μπουζαλάς, έδωσε στον Πλιάτη. Αλλά αστοχή αυτό το lay-up. Κερδίζει ο Φιτίλης και δίνει στο Ρούτσι. Λάδος, Αλεξόπουλος. Θα κάνει αυτός βήματα. Και αυτό αναγκάζει την ομάδα των Rainbows να πάρει time out. Μικρή διακόπη και παρεχόμαστε για τη συνέχεια. Παρεχόμαστε μετά time out. Ο Ποδωδάκης στην επίθεση των ανεφόρων. Δίνει στον Κίκα. Αυτός τον Πλιάτη. Ο Ποδωδάκης. Το σουτ για 2. Θα αστοχίσει. Κερδίζει ο Φιτίλης για την ομάδα των Rainbows. Και δίνει στον Καλλίγερο. Και αυτός τον Αντωνίου. Καλλίγερος για πρώτη φορά στον αγωνιστικό χώρο. Αλεξόπουλος. Υπάρξει παράβαση. Σαμπανάκης τώρα στην επίθεση. Θα κάνει επιθετικό φάουλ. Αλεξόπουλος, Παναγιώτης επανέφερε για τον Καλλίγερο και πάλι Παναγιώτης, αυτός τον Χρήστο Αλεξόπουλο θα κερδίσει το φάουλ. Δικαίωμα για 2 βολές.
Ευστοχή στην πρώτη ο Αλεξόπουλος Χρήστος. Αστοχή στη δεύτερη, ριμπάουντ τον Κίκα και Τσαπανάκης. Λιάτης θα ευστοχίσει εδώ 18-11. Αλεξόπουλος Χρήστος ανέφερε για τον Παναγιώτη. Αυτός τον Αντωνίου. Αλεξόπουλος Χρήστος, καλή καιρός, προσποίηση. Αντωνίου για δύο. Θα ευστοχίσει για το 13-18 με λιγότερο από 2 λεπτά να φανεί τη λήξη του πρώτου λεπτού. Γκίκας για τον Τσοβανάκη. Γκολ φάουλ από τον Τσαπανάκη και 13-20 υπέρ των ανεφόρων, δικαίωμα για μέσα στην ομαδική βολή. Ευστοχή και με το έμεσο τρίτο το βάζει τη διαφορά για πρώτη φορά στους 8. Αλεξόπουλος έδωσε τον καλή καιρό, αυτός τον Αλεξόπουλο Χρήστο. Παναγιώτης. Θα ευστοχίσει ο Αλεξόπουλος Χρήστος από κάτω για το 15-21. Γκίκας για τον Τζαμπανάκη. Χάσει αυτός και δίνει τελικά ο Αλεξόπουλος Χρήστος. Δίνει στον καλή καιρό με τιμή στον Αλεξόπουλο Παναγιώτη. Δυνατή η πάσα και κατοχή περνάει στους ανεφόρων. Αλλαγή τώρα για τους ανεφόρων. Θα περάσει τον αγωνιστικό χώρο Χρονόπουλος στη θέση του Μπουζαλά. Γκίκας για τον Παπαδάκη. Θα ευστοχίσει ο Παπαδάκης για το 15-23. Και τώρα ο Αλεξόπουλος Χρήστος έδωσε τον Παναγιώτη. Δυνατή η πάσα του Αυτούνου. Πέταξε τώρα την επίθεση των Rainbows. Πάνεφερο Χρονόπουλος για τον Τσαπανάκη και τους ανεφόρων. Δεν μετράει το καλάθι και να έμπαινε. Έχει προηγηθεί πάρα χαμηλά. Αναφέρει ο Χρονόπουλος από την πλάγια γραμμή. Για τον Κίκα. Κακό το σουτ και έδωσε ο Αντωνίου. Θέλει να βγει στην αντεπίθεση. Δίνει στον καλύγερο. Αυτός είναι μόνος του. Αλλά θα κάνει βήματα. Κάτω εκεί περνάει στους ανεφόρων με τον Χρονόπουλο να παραφέρει το ποδάκι. Τα παιδιά του Παλάκη μπάλα βγαίνει έξω, κατοχή περνάει στους Rainbows. Σε αυτά τα τελευταία περίπου 12 δευτερόλεπτα για τη λήξη του πρώτου δεκαλέπτου. Αλεξόπουλος Παναγιώτης πανέφερε για τον καλύγερο. Ωραία πάσα του για τον Φιτίλη. Άρα θα αστοχίσει αυτός. Κερδίζουν οι ανεφόρων. Τσαπανάκης. Λήξη του πρώτου δεκαλέπτου. 15-23 πέρυσι ομάδα των ανεφόρων. Και διακοπή και επαναχόμαστε το δεύτερο δεκάλεπτο. Ήρθαμε για το δεύτερο δεκάλεπτο. Ο Αλεξόπουλος Χρήστος πανέφερε για τον Παναγιώτη. Αυτός τον Ρούτσι. Θα επιχειρήσει το σουτ για δύο. Με ταμπλό θα ευστοχίσει. Ενώ την πεντάδα σύνθετου και η Φιτίλης και έκλεισε ο Γιάννης για την ομάδα των Rainbows. Για την ομάδα των ανεφόρων, Τσαπανάκης, ποιος έχασε τώρα από τον Αλεξόπουλο Παναγιώτη. Και αυτός ολοκλήρωσε ωραία, εδώ 19-23. Την ομάδα των ανεφόρων, Παπαδάκης, Χρονόπουλος, Λιώσης, Λιάτης, την αντίπαθα τώρα του Παπαδάκη και Λιάτη και Τσαπανάκης. Ρούτσης. Αλεξόπουλος Παναγιώτης. Δυνατή πάσα για τον Αλεξόπουλο Χρήστο, κατοχή περνάει στους ανεφορών. Παδάκης.
Βγάζει έξω στον Λιώση, αυτός θα πάρει το σούτ για 3. Airball και κατοχή περνάει στους Rainbows. Πανέφερε ο Ρούτσης για τον Αλεξόπουλο Παναγιώτη. Πάλι Ρούτσης, παίρνει το σούτ για 3. Από το σούτ, αλλά είναι εκεί πέρα ο Αλεξόπουλος Κρίστος για να ευστοχίσει και να κάνει το 21-23. Με ένα σερί 6-0 στο δεύτερο δεκάλεπτο, η διαφορά έχει πάει στους μείον 2 για την ομάδα των Rainbows. Παδάκης, Λιώσης. Λιάτης. Παδάκης για 2. Αστοχή. Λευκό. Λευκό Γιάννης στο rebound. Γέννη στην αντεπίθεση, δίνει στο Φιτίλη. Ρούτσης. Αλεξόπουλος Παναγιώτης. Δίνει στον Χρήστο, αυτός για 2. Θα ευστοχήσει για το 23 όλα. Πανάκη για τον Πιλιάτη. Θα στοχίσει. Κερδίζει ο Φιτίλης, δίνει τον Αλεξόπουλο Χρήστο. Δεν θα ευστοχίσει, αλλά θα κερδίσει το φάουλ. Θέση του Τζαμπανάκη τώρα παίρνει ο Γκίκας για τους ανεφόρων. Και ο Αλεξόπουλος Χρήστος στη γραμμή των μισθών βολών, δικαίωμα για 2 βολές. Ευστοχή στην πρώτη. Αστοχή στη δεύτερη, Χρονόπουλος στο rebound. Λιώσης. Χρονόπουλος. Γκίκας. Μέσα, μετράει το καλάθι. Δικαίωμα για μια συμπληρωματική βολή για τον Γκίκα. Για τον Κλειφέγιανη. Πάλι ο Παναγιώτης. Χρήστος. Άστοχος σουτ 3 πόντων τώρα. Κατοχή περνάει στους ανεφόρων. Άστοχος σουτ 3 πόντων από τον κλάδο. Παδάκης. Κάνει το σουτ για 2. Με ταμπλό θέλει. Όχι, δεν μπορεί. Κερδίζει το rebound του Αλεξόπουλος Χρήστος και δίνει τον Παναγιώτη. Ο Γιάννης για 3, θα αστοχίσει. Μπερδεύονται εκεί πέρα οι ανεφόρων. Αλεξόπουλος Χρήστος έδωσε στον Κλεφτόγεννη. Αλεξόπουλος Παναγιώτης, κλάδος. Κακή πάσα έκλεψαν οι ανεφόρων. Με τον Λιάτη τώρα στην αντεπίδεση. Παπαδάκης θα πάρει το σουτ για 3 και θα αστοχίσει. Έχουμε το 24-28. Παραλίγο να κλέψει ο Λιώσης, αλλά κέρδισε ο Αλεξόπουλος Χρήστος. Αστόχησε όμως. Κέρδισε ο Παδάκης και θέλει να τρέξει γρήγορα στον εφηδιασμό. Κακή πάση για τον Κίκα, έκλεψαν οι Rainbows με τον Αλεξόπουλο Χρήστο για τον Φιτίλη. Time out, μικρή διακοπή και επανερχόμαστε για τη συνέχεια. Επανήλθαμε μετά το time out, το Κίκα σου πανέφερε το Τζαμπανάκι. Τα χέρια του Αλεξόπουλου Παναγιώτη Παλαβγή και έξω. Παναφορά είναι για τους ανεφόρων με το Τζαμπανάκι, για τον Κίκα. Εκεί πέρα στους Rainbows με τον κλάδο να αναφέρει για τον Αλεξόπουλο Παναγιώτη. Αυτός τον Ρούτσι, Παναγιώτης, Λευτόγιάννης, Αλεξόπουλος Χρήστος και πάλι Λευτόγιάννης.
Παίρνει το σουτ για 3, μπαλά στο σίδερο, ειδικό λιμάνι τον ίδιο. Αλεξόπουλος Παναγιώτης. Ρούτσης, σουτ για 2, θα στοχίσει και κασκερδίζει το rebound. Χρονόπουλος. Σαμπανάκης με τη μία στον Παπαδάκη, αυτός για 2. Αστοχή. Πιο ψηλά από όλους, Κλάδος. Κλεφτόγιάννης για τον Αλεξόπουλο Χρήστο. Και πάλι Κλεφτόγιάννης. Κλάδος, ελεύθερος για 3. Μπάλα στο Στεφάνη. Γκίκας. Παίρνει το σουτ για 3 για τους ανεχώρων, να αστοχίσει. Rebound από τον Αλεξόπουλο Χρήστο, να δεις τον Παναγιώτη. Ωραία αυτός τον Ρούτσι, ο οποίος θα αστοχίσει. Έπαιρνε 26-28, με 5 λεπτά να πούμε ακόμα για τη λήξη του μικρόνου. Άστοχο σου του Παπαδάκη, κερδίζει ο Κλάδος το rebound. Κλεφτόγιάννης. Αλεξόπουλος Παναγιώτης για 3, θα στοχίσει. Κλάδος έρχεται για το φόλο, αλλά δεν τα καταφέρνει. Κερδίζει ο Χρονόπουλος για μια στο Παπαδάκη. Θα στοχίσει ο Παπαδάκης. Κλεφτόγιάννης το rebound, Αλεξόπουλος Παναγιώτης. Θα στοχίσει, πολύ ωραίο καλάθι για 28 όλα. Γκίκας για το Χρονόπουλο. Παίρνει το σούτ για 3 αυτός και ευστοχή. 28-31. Αλεξόπουλος Παναγιώτης. Ρούτσης για 2 με ταμπλό θέλει, δεν τα καταφέρνει. Από τις κότρες ευνοεί το Βοδάκης, ο οποίος θέλει να τρέξει στην αντεπίδεση. Θα κόψει τον ευθυνδιασμό ο Αλεξόπουλος Παναγιώτης. Αναφέρει ο Κίκας από την πλάγια γραμμή για το Τσαπανάκι. Ωραία συνεργασία, αλλά έχασε την μπάλα μέσα από τα χέρια ο Λιάτης. Κατοχή περνάει στους Rainbows με τον Αλεξόπουλο Παναγιώτη να παραφέρει για τον Κλάδο. Κακή πάσα του Αλεξόπουλου Παναγιώτη για τον Χρήστο, έκλεψε ο Χρονόπουλος. Με τη μία θέλει να δει τον Πιλιάτη. Πάλι Χρονόπουλος, θα αστοχίσει όμως. Κλέβει τελικά ο Καλλίγερος. Αλεξόπουλος Χρήστος πηγαίνει μέχρι μέσα και αστοχή για το 30-31. Με 3 και 10 αναπομένου για τη λήξη του μηχρόνου. Πιλιάτης τώρα. Σουτ για 2 από τον Κλιάδη και αυτό εκεί, 30-33. Κλάδος και Αλεξόπουλος Παναγιώτης άλλαξαν. Κακή πάσα για τον Χρήστο. Κατοχή περνάει στους ανεφόρων. Παναφέρει ο Κίκας για τον Τσαβανάκη. Ο Χρονόπουλος άφησε τη θέση του στον Μπουζαλά. Ποιος θα πάρει τώρα την πάσα. Συγγνώμη, ο Λιός θα δώσει τον Μπουζαλά, αυτός θα στοχίσει. Καλλίγερος για 3 θα στοχίσει. Θετικό rebound από τον Κλάδο, πάλι Καλλίγερος. Αστοχή και με δεύτερη προσπάθεια, Φιτίλης. Αστοχή εξ επαφής, κερδίζει ο Λιώσης και δίνει στον Μπουζαλά. Σαμπανάκης.
ανέφερε ο Τσαμπανάκης από τον Κίκα. Θα κερδίσει το φάουλ ο Κίκας. Αστοχή στην πρώτη ο Κίκας, αστοχή στη δεύτερη και κάνει το 30-34. Έχουμε αλλαγή τώρα τη θέση του Αλεξόπουλου Παναγιώτη που θα πάρει ο Ρούτσης, ο οποίος έχει τώρα την κατοχή. Καλύγερος για τον Φιτίλη. Ρούτσης για δύο, αστοχήσει. Τσαμπανάκης με τη μία θέλει να βρει τον πλάτη. Θα κερδίσει το φαουλ. Δικαίωμα για δύο βολές καθώς έχουν συμπληρωθεί τα ομαδικά. Ευστοχή στην πρώτη. Ο Φιτίλης για τον Ρούτσι. Αυτός για τον Καλύγερο. Κακή πάσα του παραλίγο να κλέψει ο Πλιάτης. Αυτός η κατοχή παραμένει στους Rainbows. Καλύγερος επαναφέρει για τον Κλάτο. Θα κερδίσει το φάουλ αυτός. Αστοχή στην πρώτη ο Κλάδος. Ευστοχή στη δεύτερη για το 31-35. Πάνε φερολιώσεις εδώ Τσαμπανάκη. Κερδίζει ο Τσαμπανάκης ο φάουλ, έχει δικαίωμα για δύο βολές. Αστοχή στην πρώτη. Αστοχή και στη δεύτερη. Μπουζαλάς τώρα για τους ανεφόρων. Δίνει στον Πλιάτη, προσποίηση. Αστοχή στην πρώτη ο Πλιάτης. Αστοχή και στη δεύτερη. Κατοχή παραμένει όμως στους ανεφόρων με τον Τσαμπανάκη να παραφέρει από την baseline. Για τον Γκίκα. Δύσκολη προσπάθεια, αλλά θα πετύχει το καλάθι για το 31-37. Λάδος επανέφερε για τον Ρούτσι. Τόσο τον Καλύγερο. Παναφορά του λιώσει τώρα για τον Τσοπαράκη. Λιώσεις. Γκίκας, ωραία στο Πλιάτη, κάνει το σούτ αυτός αλλά θα στοχίσει, κερδίζει ο Κλάδος.
Μητρούτσης. Παίρνει το σούτ για 3. Μητρόπουλος το επιθετικό rebound και ευστοχή. 33-37. Λιώσεις για τον Τζαμπανάκη. Αστοχή στην πρώτη Τζαμπανάκης. Ευστοχή στη δεύτερη κάνει το 33-38. Κλάδος, σουτ για 3. Θα αστοχήσει λήξη του ημιχρόνου 33-38 υπέρ της ομάδας των Ανεφόρων. Μικρή διακοπή και πανερχόμαστε για το δεύτερο ημιχρόνο. Ήρθαμε την άκρη στο δεύτερο μισόνο. Ταπανάκης, Γκέκας, Παπαδάκης, Γλιάτης και Χρονόπουλος για την ομάδα των Ανεφόρων που είναι τώρα στην επίθεση. Αλεξόπουλος, Χρήστος Αντωνίου, Ρούτσης, Φιτήλης και με το νούμερο 4 Μητρόπουλος για την ομάδα των Ρίμπος. Φιτήλης τώρα το rebound, δίνει στον Αλεξόπουλο Χρήστο. Ρούτσης. Ωραία στο Φιτήλη, προσποίηση, αλλά θα αστοχίσει. Κερδίζει Τζαμπανάκης, τεχνική ποινή που δείχνει ο διαιτητής στον Φιτήλη για τις έντονες διαμαρτυρίες. Ανέφερε ο Κίκας για το Βαδάκι. Κίκας, Χρονόπουλος, Λιάτης, Κίκας. Κερδίζει το φάουλ από τον Αντωνίου. Θα αναφέρει ο Κίκας για τον Βαδάκι. Θα στοχίσει αυτός, κερδίζει ο Φιτήλης με τη μία στον Ρούτσι. Θα στοχίσει και το Φιτήλης για το follow, δεν μπορεί. Καλάθι και φάουλ για το Φιτήλη. ...35-39 και δικαίωμα για μέσα λιγομερική βολή. Αστοχή, κερδίζει το rebound τον Κίκας. Τζαμπανάκης. Κατοχή περνάει στους Rainbows. Αλεξόπουλος Χρήστος επανέφερε για το Ρούτσι. Αλεξόπουλος Χρήστος, Αντωνίου για 3, Airball, Αλεξόπουλος Χρήστος έρχεται για το 37-39. Βγήκα για τον Τζαμπανάκη. Λιάτης, Παπαδάκης, θα αστοχίσει, κερδίζει ο Ρίτσο Ριβάου. Μητρόπουλος για τον Ρούτσι, αυτός για τον Αντωνίου. Πάλι
Ρούτσης, Αντωνίου, Εξόπουλος Χρήστος, Αντωνίου, Ρούτσης, σουτ για τρεις, θα στοχίσει, θετικό ριμπάνο από τον ίδιο, βγάζει τον Αντωνίου, αυτός θα πάρει το σουτ για δύο, airball, κερδίζει ο Κίκας. Παπαδάκης, σουτ για δύο, θα στοχίσει, Γκλιάτης όμως έρχεται να πάρει το ριμπάνο και να βάλει το καλάθι. Βρέθηκε εκεί πέρα μόνος το Γκλιάτης και έκανε το 41-37. Λεξόπουλος Χρήστος. Μητρόπουλος θα το φυτίλει. Δεν θα στοχίσει. 39-41. Παίρνει τζαμπανάκι στο ποδάκι. Πάρει αυτό στο σουτ 2 πόντων, αλλά θα στοχίσει. Κερδίζει ο κλάδος και δίνει στον Αλεξόπουλο Χρήστο. Κερδίζει ο Αλεξόπουλος Χρήστος με τη μία τον Μητρόπουλο και αυτός ευστοχή για το 41 όλα. Χρονόπουλος. Αρκεί η πάσα του, άλλο έχει περνάει στους Rainbows. Αναφορά το Ρούτσι για το κλάδο. Και πάλι Ρούτσις. Παίρνει το σουτ για τρεις. Και θα ευστοχίσει, θα βάλει μπροστά την ομάδα του μετά από πάρα πολύ ώρα. Για το 44-41. Κίκας. Λιώσεις. Κίκας. Παπαδάκης για τρεις, θέλει να απαντήσει, δεν τα καταφέρνει και κατοχή περνάει στους Λίνους. Λάδος επανέφερε για τον Ρούτσι. Ρούτσις για τον Μητρόπουλο, αυτός για τρεις, θα εξελίξει. 46-41 υπέρ το Ρέιβος και λιώσει επανέφερε για τον Τζαμπανάκη. Χρονόπουλος. Λιώσεις. Παπαδάκης. Αστοχίσει και δίζει ο Ρούτσις. Με τη μία θέλει να βγάλει στον Αντωνίου. Στον Αλεξόπουλο Χρήστο. Θα ευστοχίσει για το 48-41. Λιώσει για τον Κίκα. Σαμπανάκης για δύο. Αστοχίσει. Αλεξόπουλος Χρήστος κερδίζει το ριμπάουντ. Πηγαίνει μέχρι μέσα, αλλά αστοχή. Έρχεται με δεύτερη προσπάθεια να αστοχήσει για το 50-41. Γι' αυτό αναγκάζει τους ανεφόρους να πάρουν time out με τη διακοπή και προχωρήμαστε για τη συνέχεια. Το time out, ο Χρονόπουλος επανέφερε το ποδάκι. Σουτ για δύο από το ποδάκι, θα αστοχήσει. Ριμπάντα από το κλάδο και νέα επίθεση για τους Rainbows. Είναι άστοχος αυτός, κερδίζει ο Χρονόπουλος και δίνει στον Μπουζαλά, αυτό στο Βλιάτι. Το Βελάκι δείχνει Rainbows με τον Κλεφτόγιαννη στην επίδεση τώρα. Να δίνει στον Καλίγερο, αυτός να παίρνει θέση για σου τριών πόντων, να αστοχεί.
θετικό ριβάνο του Κλειστό για να έχει πάρει καλή γεύση. Για 2 θα ευστοχήσει και 52-41 διαφορά για πρώτη φορά στους 11 υπέρ των Rainbows. Χρονόπουλος για τον Λιώση. Λιατής. Δυνατή υπάρχει για τον Παδάκη, κατοχή που είναι ασυλέντες. Παραφορά του Κλειστόγιαννη για τον Κλάδο. Και πάλι Κλειστόγιαννης. Για 2 θα στοχίσει. Κλάδο στο επιθετικό rebound. Με τη μία στον Καλλίγερο. Ανέφερε ο Κλειστόγιαννης για τον Κλάδο και πάλι άλλαξαν αυτή την πάσα μεταξύ τους. Κερδίζει το φάουλο ο Κλάδος από τον Παπαδάκη. Αναφέρει επιλάγη για γραμμή ο Κλειστόγιαννης. Για τον Φιτίλη. Σουτ για 2 θα στοχίσει. Λοιπόν τελικά από ποιον. Κερδίζει ο Κλειάτης, δίνει στο Παπαδάκη. Θα πάρει το σουτ για 2 και θα ευστοχίσει για το 52-43. Λάθος για τον Κλειστόγιαννη. Καλλίγερος για 2, με ταμπλό δεν τα καταφέρνει. Χρονόπουλος κερδίζει. Δίνει στο Παδάκι. Θα χάσει όμως αυτός από τον Κλάδο. Βήματα του Κλάδου. Ανέφερε ο Παδάκης του σαν εφόρ για τον Κίκα. Λιάτης, προσποίηση. Ωραία στον Κίκα. Καλάθι και φάουλ αυτός από τον Κλειστόγιαννη. Του Μητρόπουλου μπάλα βγαίνει έξω, η κατοχή παραμένει σαν εφόρον. Μπουζαλάς αφήσει τώρα στον Τσαμπανάκη. Ο Γκέκας θα παραφέρει από την baseline για τον Χρονόπουλο. Αυτός θα πάρει το σουτ 3 πόντων. Θα κάνει airball και η κατοχή περνάει στους ρίγκους με 2 και 15 να απομένουν για τη λήξη του τρίτου δεκαλέπτου. Ανέφερε ο Φιτίλης για τον Κλειστόγιαννη. Αλεξόπουλος Χρήστος. Φιτίλης. Κλάδος για 3, θα ευστοχήσει για το 55-45 και διαφορά πάλι σε επιστήσιο νούμερο στους 10. Γκίκας. Τσαμπανάκης. Έχασε από τον Κλάδο. 3 με 2 στην αντεπίθεση. Αλεξόπουλος Χρήστος. Θα ευστοχήσει για το 57-45. Ανέφερε ο Φινόπουλος για το Τσαμπανάκι. Κακή πάσα έκλεψε ο Κλάδος. Αλλά στόχισε, rebound από το Τσαμπανάκι. Λιάτης. Για 3. Άστοχο σουτ, κερδίζει ο Αλεξόπουλος Χρήστος, δίνει στο Φιτίλη. Με τα μπλότα ευστοχίσει. 59-45 και time out που ζητάει ομάδα των ανεφόρων. Και διακοπή και επανερχόμαστε στη συνέχεια.
Πάνε είχαν μετά το time out, παλάκες για την επίθεση των ανεφόρων. Αστοχή, Λιάτης στο επιθετικό. Κερδίζει ο Κλάδος με τη μία στο καλύγερο. Αλλά αστοχή, Πιτήλης έρχεται αστοχή και αυτός, Λεπτόγιαννης. Κλάδος. Λεπτόγιαννης, δεύτερος για τρεις. Θα ευστοχίσει μετά από μια μικρή ταλαιπωρία. Θα κάνει το 62-45. Γκίκας. Παπαδάκης, αστοχή. Τα κυρία του Γκίκα πάρα βγήκε έξω. Κλάδος επανέφερε για τον Κλεφτόγιαννη. Αυτός τον Αλεξόπουλο Χρήστο. Μετράει το καλάθι, λέει ο διαιτητής. 64-45, λήξη του δεκαλέπτου. Μικρή διακόπη και παρεχόμαστε για τη συνέχεια. Παρεχόμαστε για το τελευταίο δεκάλεπτο. Γκίκας Τσαπανάκης, Λιώσης, Λιάτης και Βαδάκης την ομάδα των ανεχώρων. Γκίκας εσύ τριών πόντων θα αστοχίσει. Κλεφτόγιαννης Αντωνίου, Ρούτσης, Καλίγερος και Αλεξόπουλος Παναγιώτης την ομάδα των Ρίβους. Αναφέρει ο Γκίκας για τον Λιώση. Γκίκας θα αστοχίσει και ελπίζει ο Ρούτσης. Ωραία στον Κλεφτόγιαννη, Ρούτσης. Αστοχής ο Κλεφτόγιαννης, εκπληκτικό ριβάνο τον ίδιο. Αντωνίου, Ρούτσης. Κλεφτόγιαννης, Αλεξόπουλος Παναγιώτης για τρεις. Με ταμπλό θα αστοχίσει, Αντωνίου κερδίζει. Πάλι ο Παναγιώτης. Πάντα από το πλιάτι. Σαμπανάκης. Ανέφερε ο Ρούτσιο τον Αλεξόπουλο Παναγιώτη. Αστοχίσει, κερδίζει ο Βαδάκης. Για δύο αυτός θα αστοχίσει τελικά και καθαρίζει. Μία στο λιώσει, θα χάσει αυτός, κερδίζει ο Αλεξόπουλος Παναγιώτης. Περνάει πιο βρή και ευστοχή για το 66-45, η διαφορά πλέον στους 21. Για δύο αυτός θα ευστοχίσει 66-47. Άστοχο σουτ τριών πόντων από τον Κλεφτόγιαννη. Μπουζαλάς στο πιάτι. Θα κερδίσει το φάουλ. Ας το αρχίσει την πρώτη πλειά της. Και στη δεύτερη. Γι' αυτό Γιάννης επανέφερε για τον Αλεξόπουλο Χρήστο, αυτό για τον Ρούτσι. Πάρει το σουτ για τρεις αυτός, θα αστοχίσει. Γι' αυτό Γιάννης το επιθετικό. Αλεξόπουλος Παναγιώτης. Ρούτσι. Σουτ για δύο, θα ευστοχίσει. Και διαφορά και πάλι στους 20. Κίκας.
δουλειά της. Στοχή με ταμπλό Γλιάτης και ο Κλάδας επαναφέρει για τον Κλεφτογιάννη. Για τον Αλεξόπουλο Χρήστο. Ωραία κίνηση από την αριστερή μεριά. Και 70-50. Μπουζαλάς. Κίκας. Λιώσης, Γλιάτης. Αστοχή, παίρνει ο ίδιος το επιθετικό, όχι, χάνει από τον Αλεξόπουλο Χρήστο, δεν είναι στο Παναγιώτη τον Χρήστο. Αυτός αστοχή, εξ επαφής. Λεφτό Γιάννης για 2, θα ευστοχίσει. Χάσει ο Γκίκας, κερδίζει το rebound του Αλεξόπουλος Χρήστος, δίνει στο Παναγιώτη. Μπουζαλάς για 3, θα αστοχίσει, Αλεξόπουλος Χρήστος το rebound, δίνει στον Παναγιώτη. Ωραία στον Κλεφτό για να αυτός να σας αστοχίσει, κερδίζει ο Παδάκης. Γλιάτης. Καλά και κεφάλαιο από τον Αλεξόπουλο Χρήστο, δικαίωμα γυρίσει τον Αργιβολή. Μέσω τρίποντο διαφορά ανέβηκε στους 27 και ο Λιώσης επανέφερε το Παδάκη. Μπουζαλάς. Παδάκης. Θα κερδίσει το φαουλ. Για τον Τσαπανάκη. Για τον Χρονόπουλο Γιώργο θα πάρει το σουτ για 3. Θα αστοχίσει για τον Νίκο rebound. Δίνει στον Αλεξόπουλο Παναγιώτη. Παραλίγο να κλέψει ο Χρονόπουλος, ναι. Κατοχή όπως παραμένει στους Rainbows. Με τον Φιτίλη να επαναφέρει από την baseline. Για τον Κλάδο. Αλεξόπουλος Χρήστος. Αντωνίου για 2. Θα αστοχίσει, Κλάδος σώζει. Κακή όμως πάσα του, κάτω εκεί πέναν ανέφερο. Ανέφερε ο Τσαπανάκη για τον Χρονόπουλο. Τσαπανάκης, ωραία στον Μπουζαλά, κόβεται στον αέρα καθαρά, τον κερδίζει. Χρήστος. Παίρνει γλυκά την μπάλα στο καλάθι για το 79-50. Λιώσης, Τσαπανάκης. Καλάς. Θα χάσει από τον Αλεξόπουλο Παναγιώτη. Θα κερδίσει το φαουλ. Και στην πρώτη Παναγιώτης, ενώ ο διαιτητής καταλόγησε για τεθετικό τον Χρονόπουλο. Ο
του Παναθηναϊκού για τον Κλάδο, αυτό για τον Φιτίλη, καλύγερος. Κλάδος για 3, θα στοχίσει, Κίκα στο rebound. Ωραία στο Παπαδάκι, σουτ για 2 αυτός, θα στοχίσει, όχι, αστοχεί. Κλάδος, καλύγερος. Φιτίλη για το follow και αστοχεί. Κορνόπουλο στο Κίκα. Λιάτης τρυφογυρίζει αλλά αστοχή στο σουτ. Αντωνίου το rebound και Φιτίλης με τη μία στον καλύγερο. Επιθετικό από τον Κλάδο, Αντωνίου, Φιτίλης. Παίρνει το σουτ τριών πόντων και ευστοχή. 86-52. Χρονόπουλο στο Κίκα. Παπαδάκης. Απαντάει στο προηγούμενο τρίποντο. Τώρα ρεξόμενος Παναγιώτης. Ωραία στον Κλάδο, ο οποίος ευστοχεί. 88-54. Κίκας. Παπαδάκης για 3. Θα ευστοχίσει. Κάνει το 88-57. Αστοχή ο Αλεξόπουλος Παναγιώτης, κερδίζει ο Παπαδάκης. Ωραία στο πιλιάτι, αλλά αυτός αστοχή εξ επαφής. Φιτίλης κερδίζει το rebound και δίνει στον Αντωνίου. Φιτίλης ελεύθερος για σουτ τριών πόντων, θα αστοχήσει. Καλύγερος μόνος του για 2, με τραπλό θα αστοχήσει. Παπαδάκης για 3. Πολύ εύστοχος τώρα στο τέλος ο Παπαδάκης. 3 στα 3 τα τελευταία 3 σουτ. Και 90-60. Ρούτσης για 3. Μπάλα στο Στεφάνη. Λιώσεις με τη μία στο Παπαδάκη. Θα κερδίσει το φάουλ. Πρώτη βόλη Παπαδάκης. Δύο στα δύο. Κλάδος τώρα. Λίγερος για 2. Θα στοχίσει, επιθετικό από τον Αλεξόπουλο Χρήστο. Καλύγερος. Έρχεται για να στοχίσει και 92-62. Βγήκα στο Χρονόπουλο. Κίκας. Σπιλιάτης παίρνει το σουτ τριών πόντων. Μπάλα στο Στεφάνη, Κλάδος κερδίζει το rebound. Καλύγερος στον Φιτίλη. Αστοχή αυτός, κερδίζει όμως όχι το επιθετικό. Θα χάσει τελικά το γέλιο. Κίκας. 3-1. Λιάτης, Γκίκας, Παπαδάκης για 2. Αστοχή, Λιάτης, Γκίκας, ευστοχή. Κλάδος ο Παναφέρ για τον Καλίγερο. Φιτίλης.
θα πάνε σε τελευταία επίθεση οι ανεφόρων, θα αφήσουν τον χρόνο να ροκανιστεί. Λήξη του αγώνα 94-44 παίρνει της ομάδας των Rainbows. Μετά από ένα δύσκολο παιχνίδι, ομάδα το Rainbows στο δεύτερο ημίχρονο κατάφερε έψυχα να πάρει το δόσφυλλο αγώνα. Ευχαριστούμε πολύ που παρακολουθούσατε. Καλό βράδυ. Γεια σας.